Καλή σου μέρα. Τι κάνεις, να φιλήσω. Καλά είσαι. Και σε εσένα είμαι μια χαρά. Μια χαρά σε βλέπω. Κουκλίτσα ζωγραφιστή. Κούκλα είσαι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ψήλωσε με τα κουνάκια σου. Μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα θα μας μαγειρέψεις μιλόπιτα. Θα φτιάξω μια μιλόπιτα. Είναι το αγαπημένο μου γλυκό, θέλω να σου πω. Το είχες πει και την άλλη φορά. Τη λατρεύω τη μιλόπιτα. Αν δεν φάω σοκολατούχο, θα φάω κάτι σε μιλόπιτα. Και την άλλη φορά το έχουμε υποσχεθεί. Θα φτιάξουμε εκείνη τη σοκολατόπιτα που την αφήσαμε στη μέση. Εντάξει, μας πιέζει ο χρόνος. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να πω καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Να σου πω ότι έχω λιγάκι τράκα, αλλά δεν περάσω να ξεπεράσω την πορεία. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που με τα μηνύματά τους μου δίνουν μεγάλη δύναμη να συνεχίσω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί σας δίνω δύναμη, για ποιο πράγμα να συνεχίσετε? Για να προχωρήσω να κάνω αυτό που φτιάχνω. Μα τα κάνετε υπέροχα, δεν χρειάζεται δύναμη. Αυτό. Πρέπει κάθε μέρα, κάθε μέρα να ξεστάζεις. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε τη μιλόπιτα, όπως σου είπα. Φέτος κλείνουν 100 χρόνια τα Μήλα Ζαγορίν. Πολύ ωραία. Είχα πάει επάνω στην εκδήλωση που είχαν κάνει. Εξαιρετικοί άνθρωποι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρόεδρε, άμα βλέπεις, καλημέρα. Να είσαι καλημέρα, καλά. Πρόεδρε, αν μας και βλέπεις. Και σε όλους εκεί, τρομερή φιλοξενία. Και αυτά τα Μήλα, από ό,τι βλέπεις, είναι πάρα πολύ σκληρά. Λόλα. Πολύ νόστιμα και πολύ γευστικά. Ένα Μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Και θα κάνω να ανοίξουμε φύλλο. Το φύλλο. Α, είναι... θα μου ανοίξουμε το κεφύλλο. Βέβαια, είναι λοιπόν, με αλεύρι μάνα. Πάμε να ξεκινήσουμε για να βρούμε και τη συνταγή. Μπράβο. Να δούμε πρώτα λίγο τη συνταγή της θεατριές μας. Ναι. Πάμε να δούμε τα υλικά, παρακαλώ, λοιπόν, που θα χρειαστείτε για μια αρωματική μιλόπιτα. Ένα κιλό μήλα ζαγορίν. 1,5 ποτήρι του νερού ζάχαρη. Ένα κουταλάκι κανέλα τριμμένη. Μισό ποτήρι του κρασιού χυμό λεμόνι. Μισό ποτήρι του κρασιού κονιάκ. Ένα φλιτζάνι τσαγιού καρυδόψυγα. Λίγο λάδι, λίγες σταφίδες αν θέλουμε. Ξύσμα από ένα λάιμ. Ζάχαρη άχνη και λίγη κανέλα. Πάρα πολύ ωραία. Και για το φύλλο θέλουμε 250 γραμμάρια λιωμένη μαργαρίνη, ένα ποτήρι του κρασιού λάδι, ένα ποτήρι του κρασιού γάλα, πρόσεξε, γάλα, ένα κουταλάκι baking powder και 7 φλιτζάνια αλεύρι μάνα, αφή και ραμάρι. Να είμαι ειλικρινής, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Πάμε καθόλου να δούμε δύσκολο, όμως, καθόλου. Μπράβο, λοιπόν, γιατί μου είναι απλή. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, βάζουμε το αλεύρι μας εδώ. Αυτό το αλεύρι είναι οικογενειακή επιχείρηση, η Αφή και Ραμάρι, και κάνει μια δουλειά με κέφι, με αγάπη και μεράκι. Το γνωρίζω, λοιπόν, είναι φανταστικό. Ακριβώς σου το είπα, Κατερίνα, για να το κάνεις και να μην έχεις πρόβλημα. 7 φλιτζάνια. 7 φλιτζάνια του τσαγιού. Τώρα αυτό για πόσα άτομα θα είναι? Περίμενε, θα μετρήσω για να μην... 3. Βάζουμε 7 φλιτζάνια 4. Του τσαγιού. Αλεύρι. 6. Ένα περίπου. Και ένα 7. Ωραία. Λοιπόν, ακριβώς βγαίνει εδώ. Ένα κουτάκι. Ένα κουτάκι. Εδώ, εδώ είναι το baking. Πάντα να κατέβεις το αλεύρι με το baking powder, είτε αν βάλεις σόδα ή baking powder, ή όχι να βάλεις. Λοιπόν. Και εδώ είναι το λάδι και το γάλα. Λάδι, γάλα μαζί. Θα σε βοηθήσω να κατέβω κάτι? Όχι, αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το. Και εδώ είναι η λιωμένη μαργαρίνη. Γιατί μαργαρίνη? Μπορείς να βάλεις και λάδι. Και λάδι σκεφτόμουν εγώ. Ό,τι θέλεις. Αλλά ό,τι θέλεις, το ίδιο είναι. Λοιπόν. Ωραία. Αυτό τώρα το ζυμώνουμε. Με τα χέρια. Με τα χέρια. Ωραία. Επειδή πάρα πολλές κυρίες έχουν πρόβλημα, το έλεγα και αυτό συνέχεια πέρσι και το λέω και φέτος θα το λέμε. Λένε ότι δεν μπορούν να καταλάβουν όταν λέμε στη συνταγή συνήθως όσο αλεύρι σηκώσει, όσο νερό σηκώσει. Αυτό είναι λίγο δύσκολο για τις νοικοκυρές που δεν ξέρουν, ιδίως για τα νέα παιδιά σαν εσένα, που θέλεις να μάθεις και δεν μπορείς. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Το είδες αμέσως πώς έγινε. Αμέσως σηκώνει. Βέβαια, είναι και το αλεύρι που κάνει όλη αυτή τη δουλειά, έτσι. Πες μου αν δυσκολεύτηκα. Καθόλου. Τσακ μπαμ. Είδες. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, λοιπόν. Εδώ λοιπόν πάντοτε. Το αλεύρι μου, ρίχνεις εδώ, στον πάγκο. Εάν δεν θέλεις να βάλεις αλεύρι, μπορείς να βάλεις και νησιστέ. Νησιστέ τι είναι? Χριστούλης. Λυγικά, συγγνώμη. Λοιπόν, μου φέρνεις το ταψί μου εδώ. Λοιπόν, Κατερίνα, επειδή αυτό είναι αντικολλητικό το ταψί, ωραία, δεν θα βάλω ούτε λάδι ούτε τίποτα. Τέλεια, κατευθείαν. Κατευθείαν. Κάνεις αυτό το πράγμα. Καλέ, πολύ απλό. Έτσι ανοίγουμε φύλλο τόσο εύκολα. Σου λέω είναι πάρα πολύ απλό και εσύ δεν με πιστεύεις. Πάμε με τον πλάστη. Μπορεί, αν δεν θέλεις τέτοιο πλάστη, μπορεί να έχεις τη βέργα που είναι πιο λεπτό. Ή αν θέλεις, μπορεί να έχεις τα μικρούλια, κάτι μικρά που είναι και ανοίγεις πάρα πολύ εύκολα. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ εύκολο μέχρι και η Ρένα μου ανοίγει φύλλο. Α, η Ρένα μου ξέρεις ποια είναι, έτσι. Ποια? Η γονή μου. Αλήθεια.
Να σου ζήσει, πόσο χρονών είναι? Είναι 3 χρονών. Ψυχούλα μου. 2 μηνών. Αρέσει τα παιδάκια πολύ, γιατί το τρώνε και σκέτο και δεν κάνει. Χθες το βράδυ καθόμαστε και κάναμε μαζί μιλόπιτες. Λοιπόν, βλέπεις πως ανοίγει. Πολύ ωραία. Καμία δυσκολία. Το, πόσο λεπτό, όσο εσένα σου αρέσει, έτσι. Αυτή η πίτα, το φύλλο γίνεται πολύ τραγανό. Πολύ εύκολο μου φαίνεται εμένα. Είναι πάρα πολύ. Βλέπεις, δεν παιδεύομαι εγώ καθόλου. Να το. Το ανοίξαμε, Κατερίνα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις που είχα στο μυαλό μου ότι είναι δύσκολο να ανοίξεις φύλλο. Καθόλου. Λοιπόν, το βάζεις εδώ. Αν θέλεις, σε παρακαλώ λίγο το χέρι σου εκεί. Να μην φύγει. Μπράβο, 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 μπράβο. Ωραία. Και εδώ. Δυσκολευτήκαμε μέχρι τώρα. Τίποτα. Λοιπόν, θα ήθελα σε παρακαλώ να ξαναπώ λίγο τα υλικά του φύλλου. Πάμε να δούμε τα υλικά για λοιπόν, το φύλλο, παρακαλώ. Θέλουμε 250 γραμμάρια μαργαρίνη, 7 φλιτζάνια του τσαγιού αλεύρι, αλεύρι μάνα, αφή και ραμάρι. Είναι από τη Μακεδονία. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο το φύλλο, το βλέπεις. Βάζουμε 1 ποτήρι του κρασιού λάδι, 1 ποτήρι του κρασιού γάλα. Και είναι έτοιμο. Και 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder. Ωραία. Αυτό είναι. Τελειώσαμε. Αν θέλεις μπορείς να κάνεις και μικρά ατομικά. Βέβαια, γιατί έχει περισσέψει αρκετό φύλλο, είναι κρίμα. Όχι, δεν περισσέψε. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Από το βάλουμε από πάνω. Έχουμε βάλει, έχουμε τρίψει στον τρίφτη. Ο λόγος που δεν τα τρίβω τώρα στον τρίφτη είναι διότι αυτό θέλει 15 λεπτά ακριβώς στη φωτιά και δεν έχουμε χρόνο. Ωραία. Δηλαδή, έχω τρίψει τα μήλα μου, 1 κιλό μήλα. Εάν θέλεις μπορείς να βάλεις μισά μήλα από τα κόκκινα και μισά τα πράσινα. Α, ξινόμηλα. Πολύ ωραίο θα είναι αυτό. Να ρωτήσω, πώς θα τρίβεις, να βγαίνει λεπτό το κομματάκι? Αυτό όπως τρίβεις το κρεμμύδι. Κατάλαβα. Πολύ απλά. Λοιπόν, τα βάζεις επάνω στη φωτιά, σε χαμηλή φωτιά. Ωραία. Όλα τα υλικά μαζί, εκτός από το καρύδι και τη σταφίδα, την οποία θα την προσθέσεις στο τέλος. Πρέπει να είναι κρύο. Χρυλιαρό προς το κρύο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα εδώ θα ρίξω. Καρύδι. Το καρύδι μου. Ναι, μιλόπιτα χωρίς καρύδι δεν γίνεται. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που χωρίς σταφίδα. Και σταφίδα. Εάν βάλουμε σταφίδα, θα βάλεις λίγο λιγότερη ζάχαρη. Εάν δεν βάλεις σταφίδα, θα βάλεις ακριβώς αυτή που σου είπα. Ωραία. Εδώ αυτό είναι lime. Το lime, το οποίο του δίνει ένα άρωμα εξαιρετικό. Εάν δεν θέλεις lime, μπορεί να βάλεις και λεμόνι. Πολύ ωραία. Και βάζεις και λίγη κανέλα. Κανέλα μπόλικη, λίγη. Έριξα και πριν, έριξες και τώρα. Θα ρίξουμε κι άλλη μετά, θα σου εξηγήσω πού. Λοιπόν, κάνεις ένα ανακάτεμα. Και είμαστε εντάξει. Τα μήλα, ξέρεις, τα μαζεύουν μια και έξω, τον Οκτώβριο. Μυρίζει πάντως πάρα πολύ ωραία, φανταστικά. Ναι, τα μαζεύουν όλα μαζί, δεν τα αφήνουν. Γι' αυτό μια κυρία όταν πήγα στο Βόλο μου είπε Ρένα, σε παρακαλώ, τη συνταγή να τη δείξει μετά τις 15 Οκτωβρίου για να έχουμε προλάβει. Σωστά. Να τα έχουμε μαζέψει όλα και να σε δούμε στην τηλεόραση. Τη λέω εντάξει, θα το φροντίσω. Το είδες και αυτό. Λοιπόν, εάν θέλεις να βάλεις και άλλη λίγη κανέλα, βάζεις, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετή. Διότι να ξέρεις ότι αν βάλεις περισσότερη κανέλα θα σου πικρίσει. Θα βάλεις περισσότερη κανέλα. Θα βάλουμε και στο τέλος από πάνω, λίγο σε σερβίρισμα νομίζω. Μπράβο, μπράβο. Α, κανέλα, Κατερίνα, ξέρεις βλέπεις. Κάτι ξέρω κι εγώ, μην κοιτάς που κάνω πως δεν ξέρω πολλές φορές. Ξέρεις ότι με το να λες ότι δεν ξέρεις, είναι μεγάλη επιτυχία και να ξέρεις. Είδες, τα ξέρω εδώ αυτά. Λοιπόν, πάμε εδώ. Και βάζουμε το άλλο. Α, γι' αυτό είπες ότι δεν περίσεψε. Περίσεψε. Δεν την κλείσουμε, βέβαια, έτσι, θα την αφήσουμε. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε. Μπορούμε επίσης, αν θέλουμε, αντί για πίτα, να κάνουμε τάρτα. Α, μπράβο, άμα την αφήσει ανοιχτή, τάρτα είναι. Ναι, αλλά θα κάνεις άλλο φύλλο διαφορετικό. Είναι ναι. Άλλο το ζυμάρι. Το ίδιο αλεύρι, διότι αυτό το αλεύρι μπορείς να το βάλεις για πίτες, για τάρτες, για γλυκά, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Εγώ έχω ενθουσιαστεί με τη μυρωδιά. Αν δεν είναι, κοίταξε το αλεύρι, αν δεν είναι καλής ποιότητα όπως είναι αυτό, δεν μπορεί να βγει το ίδιο. Την επόμενη φορά, Κατερίνα μου, θα βάλω εσένα να ανοίξει το φύλλο γιατί πρέπει να με βοηθάς. Ό,τι θες, μα πες μου και τώρα, μα θες το ανοίγω. Έχουμε λίγο χρόνο, πρέπει να με βοηθάς. Γιατί έχουμε άλλα 2 λεπτά, ναι, η αλήθεια είναι, το είδα, το είδα. Ο Θέμης το λέει, αλλά άντε.
Άντε Θέμη, πρωί-πρωί. Καλημέρα Θέμη. Αν δεν είχαμε το Θέμη εδώ. Καλημέρα Βάνια. Θα είχαμε καταστραφεί η Ρένα μου. Δεν οπότε τον ακούμε πιστά το Θέμη. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν καταστρέφεσαι. Καλά, ναι, σίγουρα είμαι κατσαρίδα. Αλλά εντάξει, είναι πολύ σημαντικό ο Θέμη. Και ο Βάνια. Την καλημέρα του έχει. Είπα και εγώ, Βάνια μου καλημέρα, Θέμη καλημέρα. Πολύ ωραία. Να μην πότε στον αέρα τα παράπονά μου για το Θέμη, να μην τα πω. Γενικώς καλό είναι να μην λέμε τα παράπονά μας τηλεοπτικά. Έτσι λες. Ό,τι θέματα έχουμε. Εγώ μετά, θα τα πω. Αν και δεν νομίζω να έχεις παράπονα από το Θέμη. Είναι βέβαια, τον παίρνω συνέχεια τηλέφωνο και δεν απαντάει στα τηλέφωνα. Ενώ για το Βάνια δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Τον παίρνεις και το σηκώνει ο Βάνιας. Απευθείας, απευθείας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το είδες τι κάναμε εδώ, τελειώσαμε. Αυτό εδώ, επειδή δεν στάθηκα. Έχει λίγο, έχει μείνει ανοιχτό. Μπορούμε να μπαλώνουμε. Ωραία, όπου έχει μείνει ανοιχτό, λογικό, μπαλαματάκια. Το βάζουμε έτσι. Να ξαναδούμε λίγο και τα υλικά για την μιλόπιτα, για το μέσα, για τη γέμιση. Για τη ένα γέμιση. Λεπτό μας έχει μείνει, για να δούμε λοιπόν για τις λεθιάτριές μας. Λοιπόν, ένα κιλό μήλα ζαγορίν, 1,5 ποτήρι του νερού ζάχαρη. Ένα κουταλάκι κανέλα τριμμένη, μισό ποτήρι του κρασιού χυμό λεμόνι, μισό ποτήρι του κρασιού κονιάκ, ένα φλιτζάνι τσαγιού καρυδόψυχα, λίγο λάδι, λίγες σταφίδες αν θέλουμε, το ξύσμα και λίγη ζάχαρη από πάνω. Λοιπόν, Κατερίνα μου, το κόβεις αυτό τώρα έτσι. Mm-hmm. Πολύ ωραία και το βάζουμε για ψήσιμο. Και το βάζεις για ψήσιμο. Πες μου, πόσους βαθμούς, πόση ώρα έχουμε προθερμάνει το φούρνο και για πόση ώρα το ψήνουμε. Λοιπόν, το βάζουμε στους 170 βαθμούς, προτιμώ πάντοτε να το έχουμε σε λιγότερους βαθμούς για να αέρα, μην μας καεί. Όχι. Πάνω κάτω, είτε και με αέρα. Δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Λοιπόν, έτσι αυτό, όπως το έχω κόψει. Και μην ξεχνάμε αυτό. Αυτό το κάνουμε για να παίρνει αέρα το φύλλο και να ψηθεί. Μάλιστα. Και έτσι όπως είναι, το βάζουμε στο φούρνο. Ούτε λάδι από πάνω, τίποτα. Ούτε τίποτα. Σε αυτό το συγκεκριμένο. Εάν σου αρέσει, μπορείς να βάλεις λίγο σουσάμι. Εγώ δεν βάζω. Λοιπόν, και το βάζουμε στο φούρνο και πριν το βάλουμε στο φούρνο να βγάλουμε το άλλο.